και καλεσμένο και με αφήνετε εδώ. Δημήτρη μου, σα αφήνω, γεια σα. Δεν παίρνω τίποτα. Πάω κατευθείαν. Πότε μπήκε, τίποτα, ούτε κουδούνι. Πότε με έφεραν, πότε με έφεραν. Σίγουρα να με φιλήσει, έτσι κάνει. Εννοείται, θα σου πει. Αγόρι μου γλυκό, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Εγώ χαίρομαι. Αγαπημένε μου φωτογράφε. Πώ είσαι. Εγώ έχω να αφού είμαι φωτογράφο, λοιπόν, να ρωτήσω. Γιατί βάζετε όλα αυτά τα ring flash μπροστά στι κάμερε. Γιατί νομίζω ότι φτάνει εδώ το φως. Δεν φτάνει το φως, ποτέ το έχω ξαναεξηγήσει. Ψυχολογικά ναι. Το βάζετε. Ναι, για να φτιάχνετε την παρουσίαση. Να το ξέρετε ότι είναι μόνο ψυχολογικό εγώ αυτό που κάνετε. Κρατήστε τα, γιατί θέλω να νιώθω ασφαλή. Μόνο για να νιώθετε είναι. Τι κάνεις. Καλά είμαι, εντάξει, είναι περίεργες ημέρες, αλλά είναι. Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Είναι. Είναι. Υπάρχει ένα μούδιασμα, είναι αμήχανα, είναι δύσκολα. Ναι. Εντάξει. Ναι, προσπαθούμε, ξέρεις, και να το μην το σκεφτόμαστε. Αλλά έρχεται, ρε παιδί, μόνο του αυτό το βάρος και σε πλακώνει. Ό,τι και να... Ενώ λες, δεν θα διαβάσω, δεν θα μπω, δεν θα κάνω. Δεν γίνεται. Και μπαίνεις. Ακούς ειδήσεις, είσαι συνέχεια στην ενημέρωση. Ναι. Εσείς έχετε γυρίσματα αυτές τις μέρες. Αυτή τη βδομάδα δεν είχαμε γυρίσματα. Και έτσι βρήκες χρόνο και μου ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είσαι και ακριβοθόρητος εσύ, δεν είσαι. Ευκολάκι. Δεν το λες έτσι. Απλά είναι η δουλειά μου. Έχω τη δουλειά μου την άλλη. Ξέρω, δεν είναι κακό να είσαι ακριβώς. Ναι, έχω τη δουλειά μου την άλλη. Δεν νιώθω άνθρωπος ότι πρέπει να. Ότι πρέπει να πηγαίνω, κατάλαβες, σε εκπομπές να εμφανίζομαι. Δεν με ενδιαφέρει να εμφανίζομαι συνέχεια. Ναι, φυσικά. Δεν είναι η δουλειά μου. Και εκτιμάται κι αυτό. Αλήθεια, δεν το ξέρω, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Όχι, εκτιμάται, γιατί όταν βλέπεις κάποιον σπάνια, έχεις πιο πολύ ενδιαφέρον να ακούσεις τι έχει. Αλήθεια, να πει. Για λέγε. Εσύ θα πεις, να δω τι θα πεις, να τιμήσεις αυτά που είπα. Καταρχήν θέλω να μου πεις πώς θα καταφέρνεις και μας βγάζεις όλες κούκλες. Είναι οι κάμερές σου, είναι η ματιά σου, είναι η ψυχολογία που δημιουργείς. Ποιο είναι το μυστικό σου. Κοίτα, να πω ότι εγώ τα πορτρέτα, γιατί μιλάμε για. Δεν είμαι πορτρετίστας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είμαι φωτογράφος μόδας. Κάποια πορτρέτα τα κάνω όταν θέλω εγώ να φωτογραφίσω κάποιους ανθρώπους και μου αρέσει η ενέργειά τους, η συμπεριφορά τους, η εμφάνισή τους, όλα αυτά. Οπότε είναι πολύ επιλεκτικά τα πορτρέτα που κάνω. Τώρα πώς το καταφέρω δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, δεν μπορώ να ευλογήσω τα γεννάκια μου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το πρωτρέτο. Δηλαδή πρέπει να μπει στην ψυχολογία του άλλου, κάνεις να αισθάνεται καλά. Δηλαδή πρέπει ο φωτογράφος να είναι και ψυχολόγος μαζί. Ναι. Γιατί ναι, μπορεί να σε μια φωτογράφηση και να αισθάνεσαι να έχεις τσακωθεί, να έχεις τσακωθεί με το παιδί σου, να μην έχεις κακή διάθεση. Συμβαίνει συνέχεια. Να έχεις προβλήματα. Δηλαδή, αλλά αυτό, επειδή η φωτογραφία είναι μια στιγμή που απεικονίζει το ένα χιλιοστό, το δευτερολέπτο στο χρόνο, ας πούμε. Δεν πρέπει να φανεί. Οπότε πρέπει εγώ να σε κάνω να αισθάνεσαι καλά. Τώρα από εκεί πέρα είναι τα φώτα, κάμερες, όλοι οι ίδιες κάμερες που μπορείς. Α, ναι. Δεν έχει να κάνει. Κοίταξε. Όταν είσαι σε κάποιο επίπεδο, χρησιμοποιείς τις πολύ καλές κάμερες. Φαντάζομαι όλοι χρησιμοποιούμε πάνω κάτω πολύ καλές κάμερες. Έχει να κάνει με τα φώτα και να ξέρεις και να βλέπεις τι πάει στον κάθε άνθρωπο. Εσένα πώς σου ήρθε να γίνεις φωτογράφος, ποια ήταν η στιγμή που. Ποιο ήταν το ερέθισμα. Ήταν μια καμερούλα που μου έφερε ο μπαμπάς σπίτι. Από αυτές με φιλμ. Από αυτές με την κασετίνα το φιλμ, τα μικρά φιλμάκια. Ήτανε δεκαετία. Λοιπόν. Ναι, καλά σε μένα. Έτσι ξεκίνησα και μ' άρεσε όλο αυτό. Και από τότε δηλαδή άρχισες. Χόμπι. Ως χόμπι και σιγά σιγά. Αλλά εσύ δούλευες νομίζω και σε μια εταιρεία. Ναι. Είχες αρχίσει επαγγελματικά να ασχολείσαι με κάτι. Φωτογραφίζω. Άρχισα να φωτογραφίζω, νομίζω, από το 2000, επαγγελματικά, παράλληλα στην αρχή με την άλλη μου δουλειά. Κάποια στιγμή είπα ότι δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Και το πήρες το ρίσκο να κάνεις τον ήλιο. Ναι, και το 2000, νομίζω, δύο, σταμάτησα την άλλη δουλειά και συνέχισα μόνο σαν φωτογράφος. Το καλό παράδειγμα για έναν άνθρωπο που μπορεί κάπου να αισθάνεται ότι δεν είναι ακριβώς ο εαυτός του. Κοίτα, είναι ευτυχία τώρα να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Δεν το συζητώ τώρα. Δηλαδή είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Από όλες τις απόψεις. Είμαι γεμάτος άνθρωπος. Για πες. Τι να πω, είμαι ευτυχισμένος. Είμαι εντάξει. Με τρεις γυναίκες που έχεις σπίτι. Τέσσερις, είναι και η Κούκη. Α, είναι τέσσερις. Συνήθως έτσι γίνεται. Πάντα υπάρχει και ένα σκύλι που είναι. Το παιδί μου, το μωράκι μου, γιατί το ξεχνάτε. Είναι η Τζέλα μου, είναι η Μαϊρένια μου, είναι η Ρέα μου, είναι και η Κούκη μου. Και είναι και η αδερφή μου, η ανιψιά μου και η μαμάκα μου. Σε κάνουν οι γυναίκες ό,τι θέλουν. Είμαι δουλάρα. Σ' αγαπάω πολύ. Κανονικά, γιατί μου λένε όλοι στον δρόμο, έλα μου, λέμε τόσες γυναίκες πασάς. Λέω τι πασάς, δουλάρα. Κανονικά, αλλά το θέλω. Σ' αρέσει να τους προσφέρεις, να είναι χαρούμενες. Δηλαδή, εγώ προσέχω τα κορίτσια μου, εγώ φροντίζω να μην πεινάνε, να μην κρυώνουν, να μην φοβούνται, να νιώθουν ασφαλείς. Και βλέπεις αυτά τα μάτια. Πες μου ότι είμαι παλαιών αρχών, δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά είναι δικιά μου δουλειά, αλλά το δικιά μου ευθύνη αυτό το πράγμα. Και το να είναι καλά. Μετά να σε κοιτάνε με αυτή τη λατρεία.
Να μην σπειράξουν. Ενώ κατάλαβε να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτό με τους μπαμπάδες των κοριτσιών που σκέφτονται. Όχι, καλά, είμαι πολύ μπαμπάς εγώ. Όταν θα μεγαλώσω δηλαδή στην εφηβεία και μπει το αγόρι για το φλερτ. Ναι, όχι, όχι. Είσαι okay. Από τώρα τα λέμε. Mm-hmm. Όχι, δεν είμαι τέτοιος μπαμπάς. Είμαι μπαμπάς που θέλει να συζητάει τα πάντα. Δηλαδή, καλύτερα να ξέρω και αν θέλει τη συμβουλή μου θα τη δώσω, γιατί δεν θέλω να μπαμπάς που κουνάει δάχτυλα συνέχεια. Αν θέλει, αν δεν θέλει, οκ. Okay. Απλά θέλω να μου τα λέει. Όπως και εγώ δεν λέω ψέματα ποτέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχεις καλές σχέσεις με τα παιδιά. Ποτέ. Αφού δεν μυστικά με την Τζέλα δεν μπορούμε να πούμε ποτέ. Έρχεται η μεγάλη, μου λέει, τι λέτε. Και τη λέω τι λέμε. Αλήθεια, ε. Έγινες καλύτερος άνθρωπος με τα παιδιά, δηλαδή πριν έλεγες ψέματα ή από πριν δεν έλεγες. Όχι, έχω αυτό κακό συνήθεια. Που δεν είναι πολύ καλό στην εποχή μας, βέβαια. Γιατί εντάξει, μερικές φορές θεωρείται και αγένεια, αν είσαι πολύ ειλικρινής, είναι και λίγο. Δεν την αγαπάνε όλη την αλήθεια. Είναι λίγο δύσκολη η αλήθεια. Είναι αλλά δύσκολη. Υπάρχει και τρόπος να διατυπωθεί με. Άνθρωποι που με ξέρουν και ξέρουν τι περιμένουν από μένα και ξέρουν ότι αυτό που λέω, αυτό εννοώ και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να καταλάβουν τι άλλο εννοώ. Δηλαδή και η γυναίκα σου είναι ευτυχισμένη γυναίκα. Έχει έναν άντρα που δεν της πει ποτέ ψέματα. Καλά είναι, ναι. Το κορίτσι μου καλά Σούπερ. Είναι. Σούπερ. Με 14 χρόνια μαζί. Θα τη ρωτήσετε οι ίδιοι. Αν και δεν βγαίνει ποτέ, δεν φωτογραφίζεται ποτέ. Δεν... Μόνο εσύ τη φωτογραφίζει και την ανεβάζει στο λογαριασμό σα. Στο δικό σου. Και αυτό με το ζόρι, να ξέρει. Εγώ από τη χαρά μου, αλλά δεν θέλει είναι. Να. Δεν θέλει, δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Δεν θέλει καν. Πώς είναι μια σχέση 14 χρόνων και με δύο παιδιά. Είναι η σχέση 14. Είμαστε από το 8 παντρεμένοι, είναι 15 χρόνια παντρεμένοι και είμαστε από το 4 μαζί. Α είστε σχεδόν 19 χρόνια. Πώς είναι αυτή η μακροχρόνια σχέση, περνάει πάνω, κάτω. Όλες οι σχέσεις. Τώρα τι να σου πω, είμαστε αγαπημένοι όλη τη μέρα και είμαστε αγκαλιά ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, είμαστε και έτσι. Και είμαστε, κρατάμε και τα μουτράκια μας και είμαστε μια κανονική οικογένεια, κανονικοί άνθρωποι. Βέβαια, χωρίς τις εξάρσεις τις άσχημες. Αυτό το πράγμα. Χωρίς ακραία κατάσταση. Ναι, όχι, 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 όχι. Όταν υπάρχουν μεταξύ σας εντάσεις, ποιος υποχωρεί πρώτος. Κοίτα, αν έχω άδικο. Κάνω ένα βήμα πίσω άμα και το παραδέχομαι. Αν πάρω την Τζέλα, θα μου πει άλλα. Όχι, 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 όχι. Θα σου πει το ίδιο. Ότι εγώ είμαι πολύ δίκαιος άνθρωπος. Δηλαδή, άμα έχω άδικο και το καταλάβω, δεν θα μου σηκώσει τη φωνή. Δεν θα βγάλει ποτέ άκρη με μένα, μου σηκώσει τη φωνή. Αν μου το πει ήρεμα ότι έχω άδικο, θα το καταλάβω και θα ζητήσω συγγνώμη. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Στη δουλειά σου έχει τύχει να. Στη δουλειά μου, λοιπόν, το άδικο. Να σου υψώσουν φωνή, να σου δημιουργηθεί ένταση. Πώς το διαχειρίζεσαι. Όχι. Έχει τύχει όμως. Κοίταξε, δεν ξέρω τι εικόνα είναι προς τα έξω στη δουλειά μου. Μάλλον εσύ το ξέρεις καλύτερα σαν φωτογραφιζόμενη. Όχι, ενώ πίσω. Έχουν όλη την εντύπωση ότι είμαι μπαμπούλα στη δουλειά. Ότι δεν είμαι άστο να σκουλώ, είμαι και λίγο ιδιαίτερο. Ναι, κατάλαβε δηλαδή. Μην είμαστε και πολύ. Δηλαδή, όλοι είναι πολύ cool σε μένα. Έχω δει όμως συμπεριφορές άσχημες προς τρίτους. Που ούτε αυτό μου αρέσει και εκεί έχω παρενέβει και έχω σταματήσει να φωτογραφίζω. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για τη τηλεόραση. Γιατί πολλές φορές τηλεόραση, επειδή είναι πιο δύσκολη από τη φωτογραφία. Καμία σχέση. Στη φωτογραφία εσύ ελέγχεις το περιβάλλον, στο στούντιό σου είναι λίγοι άνθρωποι. Στη τηλεόραση έχει άλλη αγριάδα. Και πού έχει αγριάδα όταν είναι μαγνητοσκοπημένο. Που είναι το μοντάζ που δεν ξέρεις μετά τι θα βγει. Άλλα λες και μπορεί να ακουστεί κάτι άλλο μετά. Να ή να κρατήσει κάτι άλλο. Ναι. Δεν είναι ζωντανά τώρα. Αυτό που λέμε, αυτό ακούει ο κόσμος. Όταν είναι μαγνητοσκοπημένο, πολλές φορές αυτό που λέμε δεν το ακούει ο κόσμος, ακούει κάτι άλλο. Ακούει το μισό. Ναι. Ναι. Στο My Style έχει τύχει καμιά ένταση με τις παίκτριες. Ναι. Ξέρεις τι, είναι η ώρα που είμαι εδώ και έχουμε σύσκεψη και βλέπω μόνο την εικόνα. Ναι. Και έχω χάσει έχει υλικό. Τύχει, ναι. Πολλές έχει φορές. Τύχει, ναι, ναι, είναι πολύ έντονες. Και πώς κρατιέσαι. Εντάξει. Είναι καλά τα λεφτά. Δόξα τω Θεώ. Έχω τόσα κορίτσια εγώ. πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να τα πρικίσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε. Όχι, εντάξει, κρατιέμαι γιατί προσπαθώ να. Εγώ ξέρω για ποιο λόγο είμαι εκεί. Πολλές κοπέλες δεν το ξέρουν τον λόγο. Δηλαδή, όταν θα έρθει εκεί να κρίνω εγώ το στυλ σου, είσαι εκεί και ξέρει ποιο είναι απέναντί σου, τι δουλειά κάνει, την ιστορία του στον χώρο και όλα αυτά. Άρα είσαι. Πρέπει να είσαι έτοιμη να ακούσεις μια γνώμη. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς. Κάποιες δεν είναι έτοιμες να ακούσουν καμία γνώμη και απλά σου λέει γιατί. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω. Δεν έχει καταλάβει ποιο είναι το κόνσεπτ. Προσπαθώ να εξηγήσω με τι κριτήρια εσύ. Είσαι στυλίστρια, είσαι φωτογράφος μόδας, είσαι σχεδιάστρια. Δηλαδή, τι σχέση έχεις με τη μόδα. Α, ήρθες σε αυτό το σόου. Αυτή είναι η σχέση σου. Ναι. Άρα με τι κριτήρια εσύ λες. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει, λογικό. Παρόλο που είναι εδώ. Συγκεκριμένη δομή.
είστε εσείς οι τρεις που ξέρετε από μόδα και είναι κορίτσια που έχουν έρθει και το ξέρουν ότι θα κρυθούν. Yeah, κάποια κορίτσια νομίζω ότι ξέρουν περισσότερα από ό,τι νομίζουν οι ίδιες. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Με την Επιτροπή, με ποιον είσαι πιο κοντά που συμφωνείτε στις βαθμολογίες σας, στις απόψεις σας, έχετε... Με όλους συμφωνούμε και όλους διαφωνούμε. Δηλαδή, πολλές φορές έχω πει τα αντίθετα από αυτά που λέει ο Στέλιος και μερικές φορές έχω πει τα αντίθετα από αυτά που λέει η Ηλιάνα. Δεν έχει. Ο καθένας λέει τη γνώμη του. Αλλά εδώ κάπου να πω και ας ακουστεί όπως θέλει. Περνάω τέλεια. Γιατί να ακουστεί, φαίνεται, το ξέρω. Περνάω τέλεια. Είστε ωραία ομάδα. Και η Κατερίνα, πες μου για την Κατερίνα, δεν είχες δουλέψει ποτέ. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, είναι φοβερά, το Στέλιο δεν ήξερα τόσο καλά. Η Κατερίνα και ο Στέλιος είναι λατρεία που τους έμαθα τώρα, δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι άνθρωποι είναι. Η Λιάνα εγώ την ήξερα από πολύ παλιά, είναι το κορίτσι μου. Δηλαδή είναι... Από πόσο χρόνο την ήξερες? Είναι η πρώτη φωτογράφηση που έκανα όταν ξεκίνα, γιατί δεν θυμάμαι ότι ήταν 18, δεν θα ήταν, την έκανε μαζί μου. Τότε την ξέρω και συνέχεια βρισκόμασταν κτλ. Ενώ στη επαγγελματικά. Είναι φίλη της Έλληνας, πολύ, όπου και η Έλληνα είναι φίλη μου, η Χριστοπούλου. Η Λιάνα είναι άλλο παιδί. Δηλαδή είναι, εγώ θεωρώ το χαρακτήρα της ότι είναι πολυτέλεια για την τηλεόραση. Πάρα πολύ κολακευτικό αυτό που λέει. Είναι αλήθεια. Πάρα πολύ κολακευτικό. Είναι αλήθεια. Όπως και ο Στέλιος. Ναι. Τον εκτιμώ και εγώ το Στέλιο. Μας είχες λείψει. Δηλαδή πολύ χάρηκα με το My Style. Αλήθεια. Ναι, γιατί εμένα μου λείψες το. Δεν το ξέρω, ρε. Γιατί εγώ τις μέρες που δεν έχω γύρισμα αφοσιώνομαι στη δουλειά μου. Το καταλαβαίνω και κάνεις. Οπότε πολύ δεν καλή το έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει ντε και καλά να είμαι. Σε κόνσεπτ μόδας. Εγώ σε είχα συνδέσει πολύ με το GNTM. Ναι, πολλοί κόσμοι. Και ναι, και σε πολλούς μας κακοφάνηκε που δεν ήσουν. Και το πληρώσανε κιόλας. Νομίζω ότι δεν είναι. Έλα τώρα, πάμε να βγάλεις είδηση. Δεν ξέρω. Όχι, δεν θέλω να βγάλω. Τι είδηση? Αφού το έχουμε, είναι αλήθεια. Το ξέρω. Θα σου πω ότι δεν το έβλεπα. Έβλεπα μόνο, είχα δει κάποια βιντεάκια μέσω YouTube, το ξέρουν και τα. Και οι άνθρωποι του GNTM, γιατί έχω βρεθεί τυχαία και έχουμε μιλήσει κτλ. Τη παραγωγή εννοείται. Ναι, τη παραγωγή, ναι. Γιατί δεν το έβλεπα? Γιατί δεν έβλεπα πολύ. Δεν έβλεπα αυτά που ήμουν εγώ. Πόσο μάλλον όταν δεν είμαι. Ναι. Δεν βλέπω τηλεόραση πολύ. Ναι. Είχα ένα κακό. Η τηλεόραση έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έβλεπα τηλεόραση ποτέ. Για μένα τηλεόραση ανοίγει, βλέπω κανένα αγώνα τέννις το βράδυ πια. Και κλείνει, τη βάζω να κλείσει και κοιμάμαι. Αυτό είναι τηλεόραση για μένα. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν έχω και το κόνφλικτ με τη Βίκη υπάρχει ή έγινε από τους δημοσιογράφους? Ποιο είναι το κόνφλικτ? Είσαι εσύ, πονηρή, μεγάλη είσαι εσύ. Εγώ σου είπα τόσα ωραία. Τόσα καλά. Γλυκούλη. Δεν λες, πρώτη φορά με βλέπεις με γυαλιά. Δεν τα έχω ξαναβάλει ποτέ μου. Μ' αρέσουν τα γυαλιά σου. Έχουν κάτι να τα δοκιμάσω. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, γιατί έχω δουλέψει με ανθρώπους που φοράγαν γυαλιά με τζάμι σκέτο. Χρόνια. Εγώ και χωρίς τζάμι. Έχω και βγει έξω. Όχι. Σε πρεμιέρα θεάτρου. Το κατάλαβα μια πέτρη την Νικόλ που λέει κάνω τον κύριο Σκουλό και κάνει αυτό το πράγμα. Και το κατάλαβα και εγώ και από τον αθλητισμό που δεν έβλεπα καλά. Και για να έβλεπα, βλέπω λίγο μακριά, έκανε τα μάτια μου συνέχεια έτσι. Και είχα αστιγματισμό και υπερμετροπία. Το ανακάλυψα πριν 5 μέρες. Πήγα, έβγαλα γυαλιά. Τώρα, ναι. Ωραία γυαλιά. Και επιτέλους βλέπω καθαρά. Θα βλέπω και τα υφάσματα τώρα. Τις υφές καλά. Δεν τις έβλεπα καλά. Μη μας βγάζεις χειρότερα τώρα που βλέπεις καλά. Δεν χρειάζεστε εμένα για να βγείτε ωραίες. Εντάξει, όσο να είναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Τα follow τα βλέπεις τώρα. Να σου πω κάτι. Όταν νιώθεις άνετα και ωραία, πάντα θα βγαίνεις ωραία. Μα αυτό είναι. Μα εσύ το κάνεις. Δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω. Όσο το λέω εγώ. Αλήθεια, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά χρόνια. Στην τηλεόραση έχω φωτογραφτεί πάρα πολλές φορές. Είναι λίγοι άνθρωποι που σε κάνουν να νιώθεις χαλαρά και ωραία. Και να είσαι αυτό σου που θα βγάλεις. Όταν κομπλάρεις τη φωτογραφία, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι. Ποτέ χάλια. Είναι όχι κάτι χαμόγελο. Όχι. Σφιγμένα πρέπει πρόσωπα. Να είσαι εσύ και να είσαι άνετη. Να μην αισθάνεσαι. Να είσαι άνετη, δηλαδή, να αισθάνεσαι εσύ και να μην σε νοιάζει πώς θα βγεις. Να ξέρεις, να νιώθεις ασφάλεια. Να νιώθεις αυτό, ασφαλής. Εσύ ένιωσες ασφαλής σήμερα που ήρθες εδώ? Ένιωσα ασφαλής πολύ. Δεν θα πω τίποτα, τελειώνει η εκπομπή. Με κοιτάς. Όχι, ένιωσα πολύ ασφαλής. Ό,τι θα πω κάτι. Ωραία. Μα δεν είναι. Ξέρω ότι πολλές φορές ότι στην τηλεόραση πρέπει να μετράς τα λόγια σου, γιατί πολλές φορές και το κόμμα και η τελεία παίζουν ρόλο και μπορεί. Έχουμε γίνει 10 εκατομμύρια δικαστές στην Ελλάδα και με το δάχτυλο έτσι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Πεις. Αλλά όταν λες την αλήθεια σου, δεν σε νοιάζει κιόλας. Πεις ό,τι και να πεις. Άμα θέλω να σε κοίταξε, δικάσουν. Κοίταξε, τώρα λες την αλήθεια σου να μην σε νοιάζει. Από το να καταργούνται τα παιδιά σου έχει μεγάλη σου διαφορά. Σου έχει τύχει αυτό? Χιλιάδες μηνύματα. Όπου με ποια αφορμή? Εγώ αναρωτιόμουν γιατί ας πούμε, δεν λένε κάτι σε μένα και ασχολούνται με τα παιδάκια μου. Γιατί με ποια έτσι είναι ο κόσμος. Στο GNTM. Ναι, διάφορες αφορμές. Δεν χρειάζεται αφορμή να βρουν. Είναι σοκαριστικό, το έχω πάθει κι εγώ αυτό. Ναι, πολλοί κόσμοι. Με μηνύματα και δηλαδή, εκεί σοκαρίστηκα κι εγώ με τον κόσμο, όχι με αυτά. Δεν δίνω σημασία, αλλά έλεγα τι κόσμο υπάρχει. Πίκρα πολύ. Φίλε, πες για μένα ό,τι θες, δεν νοιάζει. Αλλά τα παιδάκια μου τι σου φταίνουν. Πίκρα, ναι. Δηλαδή τόσο καγία. Τέλο πάντων. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Α,
Όλα καλά. Ναι. Για πες μου, τι άλλο θέλει να βγάλει spicy. Τίποτα. Μου λένε να χαιρετήσουμε. Α, το χαιρετάμε. Τον περίμενα να έρθει τόσο καιρό να χαιρετήσω τώρα. Δηλαδή δεν έχω ούτε μισό λεπτό. Όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αγαπητέ. Ήρθες μια Κυριακή, άφησες την οικογένειά σου. Ήταν και δύσκολη Κυριακή με αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά.